Θα μας τα πει όλα αυτά η Αλεξία Σωτηρίου. Αλεξία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Φίλιππε. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις δημοσκοπήσεις, να δούμε την εκτίμηση του αποτελέσματος από τη Μάρκ, είναι. Να ξεκινήσουμε από την ετοιμιγορία της Μάρκ. Μάλιστα. Για την δυναμική των κομμάτων, ένα 24ωρο σχεδόν πριν από την κάλπη, που θα κρίνει φυσικά ποιοι τελικά υποψήφοι θα πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για την Ευρωβουλή. Στην εκτίμηση αποτελέσματος συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τα ηνία με 16,4 μονάδες διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην εκτίμηση αποτελέσματος, για να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά, ναι, τα ποσοστά της γαλάζιας παρά κυμαίνονται από 30,6% έως 35,4%, με μέση τιμή 33% και οριακές απώλειες σε σχέση με την τελευταία μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Ναι. Το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ κυμαίνεται από 14,7% έως 18,5% και μέση τιμή 16,6%, σχεδόν αμετάβλητο το ποσοστό, ναι, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με μέση τιμή 11,7%. Επίσης, άρα η Μάρκ δίνει παγιωμένη τη δεύτερη θέση στο ΣΥΡΙΖΑ, η Μάρκ. Έτσι ακριβώς. Ναι. Σε αντίθεση με την προράτα που χθες λέγαμε ότι μας δίνει ένα ντέρμπι μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Για τη δεύτερη θέση. Ναι. Τώρα. Στην τέταρτη θέση. Τέταρτη θέση, ναι, ναι. Έχουμε την Ελληνική Λύση από 7 έως 9,8%, μέση τιμή 8,4%, υποχωρεί ελαφρώς το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα με οριακές απώλειες, μέση τιμή 7,8%. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα έχουμε ένα δημοσκοπικό θρίλερ για τους μικρότερους. Αλλά βλέπω για τα μικρότερα κόμματα, αυτό που βλέπω, Αλεξία, είναι ότι η πλεύση Ελευθερίας φαίνεται να είναι λίγο πιο μπροστά από όλα τα υπόλοιπα. Έτσι ακριβώς. 4,3%, ναι, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Και δεύτερο να είναι η Νίκη. Με 3,6%. Μάλιστα. Και παίζεται μετά το ποσοστό για το ΜΕΡΑ25. Η Μάρκ δίνει μέση τιμή 2,8% και η Φωνή της Λογικής λίγο πιο πάνω από την Νέα Αριστερά με 2,6%. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε από την interview ποιοι προηγούνται σε υποψήφιοι ευρωβουλευτές από Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι τα φαβορί στην ουσία από τα πιο μεγάλα κόμματα. Μάλιστα. Στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, στις δύο πρώτες θέσεις και με σημαντική διαφορά μάλιστα από τους συνυποψηφίους τους, βλέπουμε αρχικά την Ελίζα Βόζεμπεργκ με 36,5%, ακολουθεί ο Φρέντι Μπελέρης με 30,7% και από εκεί και πέρα έπονται ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο Δημήτρης Τσιόδρας, ο Γιώργος Αυτιάς, ο Βασίλης Κοντοζαμάνης και η Μαρία Σπυράκη. Την πρώτη οκτάδα συμπληρώνει ο Στέλιος Κυπουρόπουλος. Ο Στέλιος Κυπουρόπουλος. Λέμε 8, γιατί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που έχουμε, στο 8 παίζει η Νέα Δημοκρατία, δεν φαίνεται να βγάζει ένατο μέχρι τώρα και με βάση τα στοιχεία που έχουμε. Έτσι. Πάμε να δούμε. Έτσι, και ακριβώς, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, 4 λέγεται ότι θα βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να τις δούμε. Πάμε λοιπόν στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ. Με συντριπτικό ποσοστό στην πρώτη θέση φιγουράρει ο Κώστας Αρβανίτης. 42,5% του δίνει η ίντερβιου. Δεύτερο συναντάμε τον Νικόλα Φαραντούρη με 39,3%. Ακολουθεί ο Νίκος Παπάς με 38,7%. Έπεται η νυν ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά με 32,9%. Η Δώρα Βιέρη με 17,9%. Και βλέπω ότι αυτή η τετράδα έχει ξεχωρίσει αρκετά από τους υπολείπους, όπως το βλέπω. Και πάνω κάτω επαναλαμβάνεται αυτό το μοτίβο και στις άλλες δημοσκοπήσεις που είδαμε το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να μας πεις τι συγκεντρώσεις έχουμε σήμερα. Έχουμε της Νέας Δημοκρατίας, το Μεσοτάξιο Σύνταγμα, νομίζω είναι η τελευταία, τη μεγάλη συγκέντρωση. Το βράδυ. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στις 8 στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στην πλατεία Συντάγματος. Με τις μεγάλες τελευταίες ανοιχτές συγκεντρώσεις πέφτει η αυλαία της προεκλογικής περίοδου. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα ολοκληρώσει την προεκλογική καμπάνια του με ομιλία στην Πάτρα στις 7.30. Α, στην Πάτρα θα είναι ο Κασελάκης. Η ΑΧΑΕΑ, να θυμίσω ότι ενδιαφέρει πρωτίστως στην Κουμουντούρου, διότι ήταν ένας πράσινος νομός παραδοσιακά. Στην πορεία έγινε. Έγινε γαλάζιο. Πέρασε στον ΣΥΡΙΖΑ και μετά στις τελευταίες εκλογές βάφτηκε γαλάζιος ακριβώς. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, από την άλλη, θα βρεθεί στον τόπο καταγωγής του, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Το ΠΑΣΟΚ, να θυμίσω, ήταν δεύτερο κόμμα, ξεπερνώντας το ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές. Και πες μας περκλήσεις, έχουμε και μια παρέμβαση Σημίτη στο ΠΑΣΟΚ. Είχαμε μια παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες των ευρωεκλογών, επιλέγει να στείλει ένα μήνυμα και να καλέσει τους πολίτες να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές και να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Σημίτης τονίζει σε δήλωσή του πως οι επικείμενες ευρωεκλογές είναι κρίσιμες για τη διασφάλιση της προοδευτικής κατεύθυνσης της Ευρώπης και πως η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ συμβάλλει σε ένα σοσιαλδημοκρατικό ανάγχωμα στην επίθεση της ακροδεξιάς. Αλεξία, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό Βόλι την Κυριακή. Να πάμε όλοι να ψηφίσουμε. Καλή ψήφο σε όλους. Να είσαι καλά.